Για το Σαμάχη αυτό, μεγάλη. Μεγάλη. Όταν ο Σόιμπλε. 17 ώρες μάχη. Ναι. Τι έγινε, τι έγινε εκείνο το πρωί με το Σόιμπλε και Σόιμπλε, ο κ. Σόιμπλε είχε την φαϊνή ιδέα να προτείνει τη δημιουργία ενός ταμείου με έδρα το Λουξεμβούργο με στόχο να βρεθούν 50 δις από ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή από την πλήρη εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όταν τα ακούσατε, τι αντίδραση είχατε, κύριε Πρόεδρε? Όταν το άκουσα, συνειδητοποίησα ότι ο Σόιμπλε δεν θέλει συμφωνία. Ότι μας την έχει στημένη. Συνειδητοποίησα ότι δεν θέλει συμφωνία. Μάλιστα. Δεν ήξερε ότι αυτό δεν μπορούσε να το δεχτεί κανένας. Κανένας δεν μπορούσε να το δεχτεί. Ή, εν πάση περιπτώσει, ήξερα ότι δεν μπορούσα να το δεχτώ εγώ. Γιατί και δεν είπατε, ξέρω. Εκεί στην δεν ξέρω. Εκεί... Δεν ξέρω τι θα έκανε αν ήταν εκεί ο κ. Μημαράκης. Εκεί... Δεν ξέρω τι θα έκανε. Όταν σας το είπε η Μέρκελ και ήταν και ο Σόιμπλε μπροστά, πώς αντέδρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Θα θέλαμε να το μάθουμε αυτό. Αν θέλετε την υπογραφή μου για να σας πουλήσω την Ακρόπολη, να πάτε να βρείτε κανέναν άλλον. Εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Και έφυγα τρεις φορές από τη Σύνοδο. Α, τρεις φορές. Τρεις φορές. Και τις τρεις ήρθε ο Λαντ να μου ξαναβάλει στο τραπέζι. Πήγαινα στο τραπέζι. Δεν έφευγα από το τραπέζι γιατί ήξερα ότι δεν πρέπει να φύγω από το τραπέζι. Τους έκανα όμως ξεκάθαρο για να έχουν αυτή την ευθύνη της αποτυχίας. Όχι εγώ. Τους έκανα όμως ξεκάθαρο. Ότι? Ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει, όποιο και να είναι το κόστος. Όποιο και να είναι το κόστος. Απειλήσατε ευθέως ότι θα διαλυθεί η Ευρώπη, έτσι? Ξέρετε κάτι, το είπε και ο Γιούνκερ μετά. Ναι. Ότι αν η Ευρώπη δεν διαλύθηκε στις 12 του Ιούλη, ναι, είπε, οφείλεται στο φόβο που είχαμε όλοι για την επόμενη μέρα.